Αυτά που είναι γίνει λάθος στη μεταβίβαση. Αυτά που έχουν κλαπεί. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά που ασφαλίστηκαν τελευταίες μέρες. Αυτά που ασφαλίστηκαν τελευταίες ημέρες. Μην ξεχνάτε ότι η τελευταία ημέρα διορίας έπεσε στις γιορτές του Αγίου Πνεύματος με το τριήμερο αργίας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, να πιάσουμε πρώτα αυτές. Καμιά 300, 400 χιλιάδες είναι αυτοί. Κύριε Παπαδάκη, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν το εξής. Η αρμοδιότητα αυτή είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Όμως, εγώ, επειδή υπάρχει τρομερό πρόβλημα, πράγματι, πολύ σοβαρό θέμα για όλους τους συμπολίτες μας, γι' αυτό παρενέβην και γι' αυτό και έκανα εγγράφως κάποιες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη και εχθές το βράδυ, μέχρι τις 9 η ώρα από τις 5, είχαμε σύσκεψη ούτως ώστε να διορθωθούν όπου πρέπει κάποια σφάλματα. Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, πράγματι, που από το αρχείο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών αλλά και από άλλα αρχεία προκύπτουν κάποιες δυσαρμονίες. Αυτές περίπου που υπενηχθήκατε και εσείς. Θα υπενθυμίσω στον κόσμο ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν ξεκινάει, και από εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, δεν ξεκινάει αν δεν εισπραχθούν τα χρήματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όμως οι ασφαλιστικές εταιρείες που το 2014 άλλαξε το ασφαλιστικό καθεστώς και ξεκινάει το ασφαλιστήριο που σας είπα από τότε, ενώ παλαιότερα ανανεωνόταν αυτόματα, ακριβώς, ανανεωνόταν αυτόματα. Από το 2014 και μετά λοιπόν το Μάιο του 2014 άλλαξε αυτό. Και το 2013, ένα χρόνο πριν, είχε θεσμοθετηθεί το 250 ευρώ πρόστιμο και αυτό πάμε να εφαρμόσουμε τώρα. Τι είχε συμβεί λοιπόν? Ο κόσμος πίστευε ότι θα μπορούσε να ανανεώσει το συμβόλαιό του και μετά από 3-4 μέρες να δώσει τα χρήματα στην ασφαλιστική εταιρεία όπως γινόταν παλαιά. Δεν είχε ενημερωθεί ο κόσμος από το 2014 ότι άλλαξε το ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά δημιούργησε ένα gap, ένα κενό σε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι κατέβαλαν τα χρήματα ίσως με 2-3 ημέρες καθυστέρηση ή και τα κατέβαλαν αυθημερών στις 6 έκτου ή στις 5 έκτου, αλλά εμφανίστηκαν στο λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας μετά από 3-4 ημέρες. Και έτσι το ασφαλιστικό συμβόλαιο ξεκίνησε μετά από 3-4 ημέρες. Διότι ο κακότεχνος νόμος αυτός του 2014 στην αρχή του λέει για καταβολή και στο τέλος λέει για ίσπραξη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένα-ένα, τι θα κάνετε για αυτούς λοιπόν? Τι θα κάνετε γι' αυτό λοιπόν? Εγώ πρότεινα το εξής για να είμαι ξεκάθαρος. Η πρόταση δική μου, δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζω το Υπουργείο Οικονομικών βεβαίως, γιατί αυτού είναι η αρμοδιότητα. Αλλά η πρόταση δική μου είναι η εξής και του Υπουργείου Μεταφορών εν γέννη είναι η εξής. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της λίστας. Τι σημαίνει αυτό? Να πάρουμε τα στοιχεία δηλαδή που σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο, αυτό που θα αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τα στοιχεία που δείχνουν ποια είναι πραγματικά ασφαλισμένα οχήματα. Άρα δηλαδή, νέα διασταύρωση μας λέτε. Μια νέα διασταύρωση με νέο χρόνο. Με νέο χρόνο, προσέξτε, με νέο χρόνο. Με νέο χρόνο. Δηλαδή, να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς οι οποίοι πράγματι θέλαν να ασφαλίσουν το όχημά τους. Mm-hmm. Τρέξαν να το ασφαλίσουν το όχημά τους. Αυτοί να μην πληρώσουν για να... και δεν θα πληρώσουν και πρόστιμο. Βεβαίως. Ακριβώς. Στην ιδέα που εσείς, κύριε Παπαδάκη, είπατε πρώτος και είναι σωστό και πρέπει να το διατυμπανίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν νοείται κυκλοφορούν όχημα το οποίο να είναι ανασφάλιστο, είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Η ημερομηνία της νέας διασταύρωσης την έχουμε? Ορίστε. Την ημερομηνία της νέας διασταύρωσης μπορούμε να την έχουμε για να ξέρουν οι άνθρωποι? Η πρότασή μου είναι να γίνει νέα διασταύρωση με νέα ημερομηνία. Προφανώς θα είναι νέα ημερομηνία η οποία θα οπότε είναι από σήμερα και μετά. Οπότε θα εξαιρεθεί ένας αριθμός από το πρόστιμο. Μάλιστα. Μεγάλος. Υπάρχει μια κατηγορία, κύριε Υπουργέ, ναι, είναι πραγματική. Εμένα με έχουν πιάσει τουλάχιστον 500 άτομα στον δρόμο, λόγω της ενασχόλησής μας. Μάλιστα. Οι οποίοι μου λένε το εξής. Τρακαρισμένο το όχημά μου. Μάλιστα. Ή το μηχανάκι μου, μηχανάκια είναι τα περισσότερα, mm-hmm, αλλά και αυτοκίνητα, mm-hmm, ή με σοβαρή βλάβη, mm-hmm, το έχω σε ακινησία. Με σοβαρή βλάβη. Σε ακινησία, προσέξτε όμως, η ακινησία πρέπει να δηλωθεί. Δεν έχουν καταθέσει πινακίδες. Δεν έχουν καταθέσει πινακίδες. Προσέξτε, ξέρετε γιατί, κύριε Υπουργέ. Εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι γνωστό αυτό. Εγώ θέλω να σας ολοκληρώσω το ρωτήμα. Μου λένε εμένα. Ναι. Έχουν πάρει και εμένα τηλέφωνο πολλές φορές. Και φίλοι ακόμα. Και μου λένε, ξέρεις τι, έχω στο υπόγειο του σπιτιού μου δύο μηχανάκια. Του λέω, έχεις πληρώσει τέλη κυκλοφορίας? Ναι. Έχεις καταθέσει πινακίδες? Όχι. Δηλαδή, έχεις δηλώσει κιόλας με τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνεις ότι θες να το κυκλοφορήσεις. Και πώς θα ισχυριστείς ότι δεν το κυκλοφορείς? Πιστεύει, ξέρετε, εγώ σας λέω για την περίπτωση αυτή που είναι αρκετές, που λόγω της οικονομικής κρίσης παθαίνεις μια ζημιά και πας στο συνεργείο και σου λέει 450 ευρώ. Προσέξτε τι λέω άλλος. 450, λέει Μαστρογιώργο. Θα βρω εγώ, θα μαζέψω τα λεφτά. Ωραία. Και θα το φέρω να μου το φτιάξεις. Μάλιστα, το κρατάει λοιπόν σε ακινησία.
Το κρατάει σε ακινησία στο σπίτι. Δεν αποδεικνύεται αυτό, κύριε Παπαδάκη. Αυτό είναι. Δεν το ξέρω ο άνθρωπος όμως. Δεν αποδεικνύεται αυτό. Αυτό δεν αποδεικνύεται και γι' αυτό τον λόγο να δώσουμε, αυτό είπα, να γίνει μια επικαιροποίηση της λίστας, να πάνε να το ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους και μάλιστα έκανα μια παρένεση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες. Χωρίς πρόστιμο. Θέλω να σας παρακαλώ πολύ. Χωρίς το παράπονο. Αυτό λέω εγώ, χωρίς πρόστιμο. Α, χωρίς. Και μάλιστα λέω και το εξής, κύριε Παπαδάκη. Εγώ θέλω να σας κάνω μια πρόταση, κύριε Υπουργέ. Και θέλω να το σηκώσετε αυτό, σας παρακαλώ πολύ, θέλω να το σηκώσετε με την ευαισθησία που σας διακρίνει. Είπα προς ασφαλιστικές εταιρείες ότι δεν είναι δυνατόν το ελληνικό δημόσιο, οι τράπεζες, με την πίεση από το ελληνικό δημόσιο και από την κυβέρνηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, όλοι να κάνουν δόσεις και εσείς να μην κάνετε δόσεις. Είναι ανήκουστο. Και μου είπαν ότι εν πάση περιπτώσει το σκέφτονται. Εγώ θέλω αυτό, και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα το σηκώσω το θέμα, να θεσμοθετηθεί, να πιεστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να δοσοποιούν σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν την οικονομική ανάγκη. Κύριε Υπουργέ, γιατί, θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Υποπτεύομαι ότι κάποιες φορές οι πράκτορες των ασφαλιστικών εταιριών, όταν έχουν καλούς πελάτες, δηλαδή έχουν ασφαλισμένα αυτοκίνητα 2 και 3 στο δικό τους μαγαζί, στο δικό τους πρακτορείο, κάνουν διευκολύνσεις. Σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν και μεγαλύτερη οικονομική αδυναμία, δεν κάνουν αυτές τις διευκολύνσεις. Αυτό επιτέλους πρέπει να θεσμοθετηθεί. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Και θέλω να τη δείτε με ευαισθησία και να τη μεταφέρετε και στην σύσκεψη που θα γίνει και θα συμμετέχετε κι εσείς. Παρακαλώ. Και με τον κύριο Σπίρτζη και με τον κύριο Τσακαλώτο. Ο λαός μας λέει σφίξανε τα γάλατα. Τώρα πια σφίξανε τα γάλατα. Τώρα ξέρουμε ποιοι έχουν ανασφάλιστο όχημα. Είτε μάλιστα είναι δίκυκλο, αυτό είναι. Αυτό τους είπα, κύριε Παπαδάκη. Το ξέρω. Σωστά το λέτε. Αυτό τους είπα. Ξέρετε τι να κάνουμε. Να κάνουμε το εξής. Όχι 6 μήνες παράταση. Γιατί 6 μήνες αν τα αφήσουμε. Όχι, ο άλλος για 6 μήνες θα το κυκλοφορεί. Είναι πολύ. Είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ. Δώστε λοιπόν τη δυνατότητα σε μια χώρα που είναι ψηλοφτωχευμένη. Με κρίση οικονομική τεράστια. Να τους πείτε, κύριοι, σας δίνω 10 ημέρες προθεσμία. Αυτό θέλω και εγώ, κύριε Παπαδάκη. Εσείς να πάτε χωρίς πρόστιμο όλοι να ασφαλίσετε το όχημά σας. Ή να παραδώσετε τις πινακίδες. Όποιος δεν θέλει, ας παραδώσει τις πινακίδες. Χωρίς να πληρώσει πρόστιμο. Ναι. Εάν το κάνετε αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, έχουμε κατακλειστεί. Από αυτό που σας λέμε. Μα το γνωρίζω, κύριε Παπαδάκη, γι' αυτό παρενέβη. Πρόταση λοιπόν. Πρόταση. Δεν δίνει αρμοδιότητα. Και εμείς πραγματικά λέμε να συνεργαστούμε και κάθε μέρα εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή θα βγάλουμε και σποτ και θα λέμε. Έχετε άλλες 5 ημέρες. 9 ημέρες, 8 ημέρες, 7 ημέρες. Αλλά τα 250 είναι πάρα. Ξέρετε κάτι. Ένας ο οποίος δίνει 40 και 50, 60. Κακός που δεν ήταν ασφαλισμένος. Τώρα, άμα του λέμε πήγαινε ασφάλισέ το και θα πληρώσει και 250, δεν θα το κάνει, κύριε Υπουργέ. Και θα κυκλοφορεί και θα είναι κίνδυνος θάνατος. Εάν λοιπόν πούμε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 το πολύ. Κύριοι, σας ξέρω τώρα, Παπαδάκη, σε ξέρω. Σε ξέρω και πρέπει να το ασφαλίσεις. Ναι. Πήγαινε και λοιπόν χωρίς τα 250, ασφάλισε το έτσι. Ή κατέθεσε τις πινακίδες. Αυτή είναι και η δική μου άποψη. Ο συμβολισμός που έχουμε πέρα λοιπόν στην κοινωνία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ την είπα 10 μέρες παράταση μας λέτε. Μικρή παράταση χωρίς πρόστιμο. Εγώ δεν είπα για πόσες μέρες. Εγώ είπα επικαιροποίηση της λίστας η οποία μπορεί να γίνει. Να αφορά όλους. Μετά από 15 μέρες. Για όλους. Κοιτάξτε κάτι. Τι προέκυψε. Και κύριε Παπαδάκη, θέλω να τα ακούσετε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Απλώς πρέπει να ξεμπλοκάρετε το σύστημα. Έτσι, γιατί μέχρι στιγμής τώρα μπήκανε κάποιοι να πληρώσουν και ακόμα φαίνεται το 250. Εντάξει, αυτό είναι τεχνικό θέμα. Να μπορεί δηλαδή να πληρώσει το ασφάλιστρο. Και αυτοί που πλήρωσαν, κύριε Υπουργέ, πριν πάτε σε αυτό που θέλετε να πείτε και θα πείτε. Γιατί είναι μια από τις καλύτερες. Σε αυτούς που πλήρωσαν υπάρχουν δύο απόψεις. Ναι. Υπάρχει η άποψη που λέει ότι πρέπει να επιστραφούν και υπάρχει και η άποψη που λέει ότι πρέπει να συμψηφιστούν να δούμε ποια τεχνική λύση. Τουλάχιστον δεν θα χάνουν. Αλλά προσέξτε όμως. Μην είναι ο βλάκας δηλαδή, γιατί είναι καμιά 30.000. Όχι, μην τους πούμε εσείς θα στείλουν βλάκες που σπέφτουν. Σας δίνω το ακριβές νούμερο. Σας δίνω το ακριβές νούμερο. Πόσο είναι? Για να μην λέμε. Είναι 10.700. 10.700. Αλλά για σκεφτείτε ότι θα είναι 10.700 βλάκες. Εντάξει, εγώ το σέβομαι απολύτως. Αυτό και γι' αυτό και έκανα κάποιες προτάσεις εχθές. Δεν θέλω όλες να τις πω. Και επίσης θέλω να σας πω στην εκπομπή σας και να σας ενημερώσω για το εξής. Οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε ότι έχουν προβλήματα στις διασταυρώσεις 150.000 στοιχείων ασφαλιστηρίων συμβολέων από τους πράκτορές τους. Επίσης ότι έχουν 150.000 διορθώσεις αναρρυθμιτισμών και ότι έχουν και 70.000 θανόντες. Άρα λοιπόν, από μόνο του αυτό δείχνει ότι πρέπει να πάμε σε μια επικαιροποίηση της λίστας. Συμφωνούμε πολύ. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Συμφωνούμε πολύ. Δεν μπορούμε εμείς να σηκώσουμε το βάρος του προβλήματος συνεννόησης μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των πρακτόρων τους.
θεωρώ πολύ σημαντική και πολύ επικοδομητική τη συζήτηση την οποία κάναμε και βγάζει και ειδήσεις, Γιώργο, έχει βγάλει ήδη τρεις ειδήσεις. Και παρακαλούμε να υποστηρίξετε αυτή την άποψη. Ειλικρινά, θα το υποστηρίξω. Θα το υποστηρίξω, είναι δεδομένο. Είναι η άποψη όλου του κόσμου. Άλλος αποφασίζει, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Γιατί τώρα ξέρουμε, είπαμε, την έκφραση που χρησιμοποιεί ο λαός θα τη χρησιμοποιήσω και πάλι. Σφίξανε τα γάλατα. Τώρα ξέρετε ότι ο Παπαδάκης και ο Σιωμόπουλος είναι ανασφάλιστοι. Και έχει δύο επιλογές. Ωραία, να μην πληρώσει τα 250. Πήγαινε Παπαδάκη ασφαλίσου. Σε 10 μέρες, 15 μέρες. Κατέθεσε τις πινακίδες. Υπάρχουν βέβαια και 2-3 τεχνικά. Και θέλω επίσης, κύριε Παπαδάκη, να το κρατήσετε ψηλά το θέμα όσο αφορά και τις δοσοποιήσεις. Τον επαναλαμβάνω. Τις διευκολύνσεις των ασφαλιστικών εταιριών. Ο ΕΦΚΑ κάνει δοσοποίηση. Οι τράπεζες κάνουν δοσοποιήσεις. Δεν μπορούν οι ασφαλιστικές να κάνουν δοσοποιήσεις. Όταν μάλιστα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και μιλάτε με κάποιον που ξέρει οικονομικά, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι assets. Δηλαδή είναι collateral και μπορούν να δανείζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες με αυτά. Ναι, επιτέλους. Θα πρέπει κανονικά ο ασφαλισμένος να καλύπτεται από την καταβολή του ποσού στην τράπεζα και όχι από το πότε θα εισπραχθεί. Γιατί για, για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να καθυστερήσει και να είναι ανασφάλιστος Το είχαμε δει με τη ΔΕΗ. Και με τα πήγαινες δηλαδή, πλήρωνες τον λογαριασμό, είχε τη δυνατότητα. Ή τα πρακτορία του Προπό που παίρνανε τους λογαριασμούς του νερού και τη ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ. Παίρνανε τον λογαριασμό, τους είχε δώσει δυνατότητα η εταιρεία, η ΔΕΚΟ, να έχουν 4-5-6 μέρες για να δώσουν τα λεφτά. Και φαινόταν ότι εγώ το έχω πληρώσει στις 10 του μηνός, ενώ το είχα πληρώσει στις 5. Άρα το μήνυμα, κύριε Παπαδάκη, εδώ, το μήνυμα είναι δεν χαλαρώνουν οι πολίτες. Οι πολίτες θα πάνε να πληρώσουν άμεσα και θα καλυφθούν ασφαλιστικά. Χωρίς το πρόστιμο. Χωρίς το πρόστιμο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά πρέπει να πάνε να ασφαλιστούν. Πιστεύω, ξέρω ότι είναι ισχυρή. Και ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή, γιατί εμείς ασκούμε δρυμύτατη κριτική εδώ, όποιος βγαίνει υπουργός, γίνεται χαμός. Αλλά θεωρώ ότι από την πρώτη στιγμή ο κύριος Μαυραγάνης είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αν και δεν ήταν της απόλυτης αρμοδιότητάς του, η τελική απόφαση θα την πάρει το πάλεψε το θέμα. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η άποψη θα επικρατήσει. Σήμερα, κύριοι, όσοι ήσασταν ασφάλιστοι, χωρίς πρόστιμο. Ναι. Στο διάστημα που θα αποφασιστεί, απλώς επειδή, κύριε Υπουργέ, ή καταθέστε τις πινακίδες ή ασφαλιστείτε. Επειδή, κύριε Υπουργέ, και ο ίδιος το λέτε, δεν πρέπει ούτε μια μέρα να είναι ανασφάλιστα τα αυτοκίνητα. Αμέσως. Σήμερα, μισό λεπτό. Αμέσως. Από σήμερα, σταματήστε το παράβολο για να μπορεί ο άλλος να πάει να ασφαλιστεί. Έτσι. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί σήμερα τώρα να πάει. Τώρα δεν πάνε να ασφαλιστούν. Του ζητάει το παράβολο πρώτα. Λέει ο άλλος, μακάρι το μήνυμα που τους έδωσα εχθές και το μήνυμα που σήμερα εκπέμπουμε από την εκπομπή να το λάβουν. Πάντως πρέπει να το λάβουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βγάλαμε αρκετές ειδήσεις. Τι ώρα έχετε τη σύσκεψη? Υπουργικό. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε στις 11 η ώρα για άλλα θέματα, αλλά προφανώς θα ανοίξει και αυτό το θέμα. Α, στο Υπουργικό Συμβούλιο 11 η ώρα θα μπει και το θέμα αυτό. Θα είναι και αυτό στο Υπουργικό. Θα μπει και αυτό το θέμα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική.